Το πιο σύντομο κήρυγμα είναι το Χριστός Ανέστη. Δύο λέξεις. Και αφού ανέστη ο Χριστός, μπορούμε όσοι πιστεύουμε εις Χριστόν, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Μπορούμε και εμείς να αναστηθούμε. Και έτσι, από τώρα να γευόμεθα αυτόν που ακούομαι σε κάθε επίλογο του Αναστάσιμου κανόνος. Τι ακούομαι, Αναστάσου Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκεν ημίν δύο πράγματα, την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Η αιώνιο ζωή είναι όταν πεθάνει το σώμα, να μην πεθάνει η ψυχή, να είναι ολοζώντανη, να είναι μετά των δικαίων και να απολαμβάνει το φως του Θεού Πατρός, το φως του Υιού του Θεού Πατρός, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Αναστάντε, του Αναστάντος και αναληφθέντος εν της ουρανής και το φως του Αγίου Πνεύματος. Χρυσάγιο φως του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτόν και λέμε Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Λοιπόν, το ένα λοιπόν που απολαμβάνουμε με αυτήν την παμέγιστη εορτή είναι την αιώνια ζωή. Τη ζωή δηλαδή του Τριαδικού Θεού. Και την απολαμβάνουμε με συγκεκριμένον τρόπο. Μέσα από το φως που συνεχώς διαχέεται από την Αγία Τριάδα, πρώτη το απολαμβάνει η Παναγία μας, και διαπορθμεύεται, λένε οι Άγιοι Πατέρες, δηλαδή διαπερνά ως μέσα από πορθμόν, μέσα από την Παναγία δηλαδή, στες αγγελικές δυνάμεις, στα εννέα τάγματα, αυτόν το φως, από τα εννέα τάγματα σε όλους τους Αγίους και από τους Αγίους εις τους δικαίους. Ο Θεός να μας αξιώσει να είμαστε κι εμείς, ας είναι και μέσα στους τελευταίους δικαίους ανθρώπους του Θεού. Και να απολαμβάνουμε αυτόν το άκτιστο φως της Τριαδικής Θεότητος, όπως μας έλεγε η σύγχρονη Αγία της Κρήτης, η Αγία Γερόντης της Αγαλακτία, είναι γεμάτον πληροφορίες, γεμάτον γνώσεις, καθότι ο Θεός μας είναι Θεός το γνώσεο. Είναι γεμάτο χάρες, είναι γεμάτο γλύκες, είναι γεμάτο απολαύσεις. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, αγαπητοί μου. Μια συνεχή σχέση μετά των Αγίων, μετά της Θεοτόκου μας, που όλος ιδιαίτερο σήμερα γιορτάζει ως πρώτη μυροφόρα του Χριστού μας, και του Τριαδικού Θεού μας. Σκεφτείτε λοιπόν τι σημαίνει αιώνια ζωή, απόλαυση. Της αιωνίου μακαριότητος. Ήρθε προχτές ένας άνθρωπος από την επαρχία εδώ της Λευκωσίας, 50 χρονών. Επέμενε να με δει, δεν τα κατάφερε να συναντηθούμε πριν το Πάσχα, ήρθε ξόπασκα. Του λέω, δεν πειράζει, του λέω, έλα τώρα, δεν έχω κανέναν, έναν, πότε ήταν. Παρασκευή το βράδυ. Μα τι μου είπε ο άνθρωπος του Θεού, πώς τον αξίωσε να ζει αυτήν την αιώνια χαρά, ιδιαιτέρως των κεκοιμημένων από τώρα. Να την βλέπει κιόλα. Και τι μου είπε, μέσα στα πολλά που μου είπε, πώς ξεκίνησε αυτόν το μεγάλο δώρο να τον αξιώσει ο Θεός σε σχετικά νέα ηλικία και χωρίς να κάνει πολλές ασκητικές προσπάθειες. Ένα πλώσωμο και πολύ αγαθός άνθρωπος και καλοσυνάδες.
και βιοπαρεστής. Και αυτά τα εκτιμά πολύ ο Χριστός μας. Την απλότητα ειδικά. Και ήρθε λέει κάποτε ένας καλόγυρος του Άγιον Όρος, πώς θα λειψει. Και συναντηθήκαν και του είπε να άκουσε, ας τον πούμε Ανδρέα, που είναι Ανδρέας. Ανδρέα του λέει, κάνεις καμιά προσευχή. Του λέει, λέω, το Πάτερ ημών, το Βασιλεύ Ουράνιο. Αυτά του λέει, εμάθαμε, το Θεοτό και Παρθένε της Παναγίας. Εν καλά που τα λες, του λέει, τούτα, σε παρακαλέσω, του λέει, ένα σώκο, έναν πολύ, πολύ, πολύ μικρό κομποσκήνι. Πόσο νομίζετε του έδωσε? 12 κόμπους. Αυτά που είναι για το δάχτυλο μόνο. Σε αυτούς τους 12 κόμπους του είπε, σε κάθε κόμπο να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε τους κεκοιμημένους. Αλλά πρόσεχε, του λέει, εμείς, του λέει, εμάθαμε από τους παλαιούς γεροντάδες μας ότι ούκεν το πολλό το και ιδιαίτερο για σας τους κοσμικούς δεν μπορείτε να λέτε πολλά πολλά. Διότι όχι επειδή δεν έχετε χρόνο, άμα θέλετε έχετε και εσείς χρόνο, έχει και ο δεσπότης ο αδέσποτος χρόνο. Δεν είναι το ζήτημα του χρόνου. Δεν μαζεύεται ο νους μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσυνήθισε ο νους μας να αλυτεύει από εδώ απ' εκεί. Πότε με καλά, πότε με κακά, εν πάση περιπτώσει δεν μαζεύεται για προσευχή. Είναι και ο πειρασμός. Αν είναι να δούμε τηλεόραση, βίντεο, τα μάτια μας 14. Μόλις πάνε να κάνεις προσευχή, νιστά. Και διάσπαση. Εκεί χρειάζεται ο αγωνιστής. Και του είπε ο καλός μοναχός, το πολύ 12 κόμπους. Δεν θέλω περισσότερο στην ημέρα. Καρκιάσου. Δώδεκα με την καρδιά σου παρά 100. Αλλά 12 με την καρδιά σου παρά 12 εκατοστάρκα με τον νου να λυτεύει. Δεν θα προχωράς, του είπε, σε δεύτερον κόμπο, εάν δεν πονέσει η καρδιά σου στον πρώτο. Ούτε πως νιώθεις ότι ο νους μου εμαζεύτηκε και ότι την προσευχή μου άκουσε εν την ο Χριστός, αν πονέσει η καρδιά. Εγώ νόμιζα είναι εύκολο, λέει. Έτυχε φορές, λέει, που για να πω 8 φορές έκανα μισή ώρα. Γιατί, λέει, έβλεπα ότι έχουν τα λογισμοί, μέριμνες, κακίες, επιθυμίες, λιποζύγιες, φθόνη. Λοιπόν, όμως, λέει, με τα χρόνια επρόσεξα ότι ήταν πιο εύκολο. Αλλά έκαμα του υπακοή του καλοήρου, λέει. Το πολύ 12 φορές έλεγα την ημέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους κεκοιμημένους. Έγινε ο Άγιος Παΐσιος, η ανώτερη προσευχή από όλες τις προσευχές είναι να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους μας. Όταν κατάλαβε τούτος ότι από αυτήν την προσευχή ένιωθε χαρά μέσα στην καρδιά του, κατάλαβε ότι χαίρονται οι κεκοιμημένοι. Το χωριό που κατάγεται είναι μεγάλο. Είναι 5.000 κόσμος. Όποτε, λέει, επέθανε ένας χορκανός, έλεγα, Χριστέ μου, τα κομποσκήνια που να κάνω σήμερα, οι κόμποι που να κάνω σήμερα, για τον χορκανό μου, τον Γιώργο, που επέθανε. Και του έκανα 40 μέρες. Πρώτα έλεγα τα ονόματα, λέει, όσων εκοιμήθηκαν τους τελευταίους μήνες, Δημητρίου, Κωνσταντίνου, Ελένης, Βασιλικής, Άννας, Άννας, Γεωργίου. Και ύστερα έλεγα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους κεκοιμημένους.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους και τιμημένους. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Από αυτήν τη συμπόνια, γιατί είναι συμπόνια αυτό, να μην προσεύχεσαι για τα παιδιά σου, να μην προσεύχεσαι για τη γυναίκα σου, να μην προσεύχεσαι για κανέναν άλλον, παρά μόνο για τους και τιμημένους. Κατάλαβα, λέει, ότι αυτή η προσευχή ανεβάζει τους ανθρώπους τους και κοιμημένους από το σκοτάδι εις το φως. Και αξίωσε τον ο Θεός να κατεβεί μερικές φορές εις τον Άδη και να δει εκεί τους ανθρώπους τους κολασμένους. Και είδα, λέει, ένα σκοτάδι εις Σούρι. Αλλά, λέει, κάθε φορά που έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους και κοιμημένους», έβλεπα ψυχές, λέει, να ανεβαίνουν με τα χέρια της ψηλά, όπως τους κολυμβητές, που ανεβαίνουν σύν από το βυθό, όταν κάνουν βουτιά, με τα χέρια της ψηλά, λέει, να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν, και είδα μια πύλη ολόφωτη και μπαίνουν χαρούμενοι μέσα σε αυτήν την πύλη. Και τότε κατάλαβα, λέει, τι δύναμη έχει η προσευχή και τι είναι η αιώνια ζωή. Είναι η πορεία των ανθρώπων από το σκοτάδι του Άδη και των δαιμόνων εις το φως. Ερώτησα τον Ελιώ Πονηρόλης να δω, λέει, καμιά πλάνη. Πού το φως, του λέω, που είδες πάνω του παραδείσου, της αιώνιας ζωής δηλαδή, του Τριαδικού Θεού? Τι χρώμα είχε? Και τι μου είπε? Ήταν λευκό, μου λέει, αλλά, μου λέει, τόπους τόπους έγινε του γαλάζιο. Βλέπετε τι έχουμε σήμερα? Η Αγία Τράπεζα, τα ρούχα των παπάδων, τα ρούχα εδώ της Παναγίας μας, από εδώ τον μυροφόρο. Τι είναι? Γαλάζο μπλε. Το χρώμα του ακτής του φωτός. Εν πιο ανοιχτό. Του τον ελλείων ελληνικό. Εν πειράζει. Και η Ελλάδα Ορθόδοξη. Είναι η χώρα της Παναγίας. Αφού εκεί είναι το περιβόλι της Παναγίας. Και η Κύπρος είναι το νησί της Παναγίας, γιατί εδώ ήρθε η Παναγία στον Άγιο Λάζαρο. Και ήταν, μου λέει, ένα φως ασπρογάλασσο. Δεν κατάλαβα. Είδα και την απλότητά του και την ταπείνωσή του και την εξομολόγηση του ύστερα που έκαμε, μα δεν άφησε τίποτε από τον εαυτό του που δεν το είπε. Ποιος είναι αυτή, νομίζετε, η πύλη του φωτός που έβλεπε αυτός ο ευλογημένος απλούς άνθρωπος της Κύπρου αυτές τις ψυχές να ανεβαίνουν από το σκότος, το εξώτερον, εις το φως της αιωνίου ζωής? Αυτή η ολόφωτη πύλη είναι η Παναγία μας. Η Θεοτόκος, η μητέρα του φωτός, που σήμερα χαίρεται τη μεγαλύτερη της γιορτή. Έτσι νομίζω εγώ, ελεηνός. Υπάρχει μεγαλύτερη γιορτή για μια μάνα να δει το γιον της, τον κεκοιμημένον, να αναστήνεται, Και όχι μόνο να είναι μέσα στο φως, να δίδει φως. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών. Έτσι δεν λέμε, πάτε, όταν δίδουμε το Άγιο φως στον κόσμο? Αυτόν το φως οφείλεται και στην Παναγία. Και το όφειλε ο Χριστός, ο πρώτος άνθρωπος που θα έβλεπε την Ανάστασή του και θα τον αγκάλιαζε κιόλας, ήταν η μάνα του, η Παναγία. Μας τα λέει αυτά γραμμένα ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έβαλε την Εκκλησία να γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή των νηστιών. Το γιορτάσαμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς,
Ενώ όταν τον είδε η Μαγδαληνή, της είπε «Μη μου άπτου, που καναβεύηκα εις τον πατέρα μου». Ενώ λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είχε όραση πνευματική και είδε ακόμα και αυτά που δεν γράφουν τα Ευαγγέλια, η Παναγία λέει και τον είδε, από την ώρα που ανέβαινε από τον τάφο για να αναστηθεί, και τον αγκάλιασε και τον εχαιρέτησε. Γι' αυτόν και ψάλαμε αυτόν τον ωραίο ψαλμόν. Ο άγγελος εγώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νεροχαίρε, ο σώσιος ανέστη τριήμερος εκτά. Αυτά όλα που είπαμε για την Παναγία. Γι' αυτόν τον απλό Κύπριον που είδε τις ψυχές να ανεβαίνουν από το σκότος εις το φως, εις την πύλη του φωτός, την αιώνια ζωή. Άμα τα βάλετε δίπλα-δίπλα, ξέρετε τι συμπέρασμα βγαίνει για μας. Τι ευθύνη έχουμε απέναντι στους κεκοιμημένους μας. Είχα μια γιαγιά, λέγεται Μυροφόρα. Εκείνη την εικόνα, ξέρετε, τη την αφιέρωσα. Αυτή με έκαμε δεσπότη. Ούτε τα πτυχία, ούτε τίποτα. Αυτή και οι Άγιοι που γνωρίσαμε. Όταν πήγα να τη δω στο γυροκομείο, λέω της γιαγιά, βάρκεσε ένα μέσα τη νύχτα, κοιμάσαι μες στο γυροκομείο. Έκαμε 10 χρόνια μες στο γυροκομείο. Μου λέει, δόξα σε ο Θεός γέρο. Και τρώμε και πίνουμε. Έρχεται παπάς και ο κοινωνά μας. Είμαι και κοντά σας, λέει μου, και βλέπετε με τακτικά, τι άλλο θέλω. Βγήκαμε πρόσφυγες, έτσι τα επέτρεψε ο Θεός. Κανέναν παράπονο. Καμία γκρίνια. Τη λέω τη νύχτα, τι κάνεις. Και περιμένω τους γέρους μου, λέει, η ίδια έκανε 90 χρονών. Περιμένω τους γέρους να κοιμηθούν. Και εσύ τι κάνεις. Εγώ κάθομαι, μου λέει, στο κρεβάτι και μνημονεύω όλη νύχτα τα δύο χωρκά μας. Την κάτω ζώθηκα και την πάνω ζώθηκα. Περπατώ νοερά μέσα στα χωριά μας τα κατεχόμενα. Ποιος εγκατοίκα σε αυτόν το σπίτι? Δημήτρης, Γιώργος, Βασιλική, Κωνσταντίνα. Νίσθητη, κύριε. Μετά στο διπλανό σπίτι, ο Βασίλης, η Βασιλού, ο Πέτρος, ο Ιωάννης. Νίσθητη, κύριε. Όταν τελειώσω την κάτω ζώδια, μου λέει, πιάνω την πάνω ζώδια. Μετά μου λέει, επειδή εφερθήκαν μας καλά πολλοίς κόσμος μες στην προσφυγιά, όσους, μου λέει, μας εκαλοφερθήκαν, μνημονεύω τους. Όσους μας επικράναν, πάλι μνημονεύω τους. Μετά πιάνω, μου λέει, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα δυσέγγωνα μου. Καταλάβετε τι έκαμε τούτοι, πρώτα τους ξένους, ύστερα τους δικούς. Καλά της λέω, πόση ώρα σου παίρνει αυτό το μνημόνευμα? 2,5-3 ώρες. Κάθε νύχτα, δόξα σε ο Θεός, μου λέει, κάθε νύχτα. Έχω καλό νου, τα άλλα ούλα είναι καλά πάνω μου. Ο νους μου εγκαλώσουμε. Να μεν το δω, κογέ μου του Θεού. Ακούτε. Γιατί μας έδωσε τον νουν ο Θεός, να το τον επιστρέψουμε πίσω. Μνημονεύοντας συνανθρώπους μας. Η γιαγιά έκανε 2,5-3 ώρες. Δεν ξέρω πώς να αντέξουμε 2,5-3 ώρες. Εγώ δεν νομίζω να αντέξω. Έχουμε και εκτόσεις. Ο απλός που ήρθε προχτές, 8 με 12 κόμπους κάνει. Θέλετε 12 κόμπους, 12. Θέλετε 2,5 ώρες, 2,5 ώρες. Ο καθένας κατά τη δύναμή του. Και έτσι και εσείς θα αισθανθείτε από τώρα τι σημαίνει αιώνια ζωή και πολύ πολύ πιθανόν να είμαστε μέσα στο φως του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όταν θα χωριστεί η ψυχή μας από το σώμα, να έχουμε όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις πληροφορίες, όλες αυτές τις χαρές και τις επικοινωνίες με τους ανθρώπους μας που είναι μέσα στο φως και τους Αγίους.
και όλα αυτά ένεκε της Αναστάσεως και ποιού άλλου και της Παναγίας μας, της Θεοτόκου, της Μητέρας του Φωτός. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, ανά το θάνατο πατήσας και της εν τη γνήμαση, ζωήν χαριζάμενου.